Όπως ξέρετε, από το αποστολικό ανάγνωσμα όλοι ξέρουν το τέλος. Δηλαδή η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα. Ούτε την αρχή ούτε τη μέση ξέρουνε. Εμείς θα πιάσουμε τη μέση λοιπόν. Εκεί λοιπόν λέει το μυστήριον τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Δηλαδή το αρχέτυπο της σχέσης είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ποια είναι αυτή η σχέση? Η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό. Η υποταγή είναι ταπείνωση. Ο Χριστός σταυρώνεται για την Εκκλησία. Η σταύρωση είναι η άκρα ταπείνωση. Το ήθος του γάμου είναι το ήθος της αλληλοκενώσεως. Ο άνδρας δεν είναι απλά η κεφαλή της γυναικός, όπως καμιά φορά ο διεστραμμένος εγωισμός μας λέει, αλλά είναι η κεφαλή της γυναικός ως ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Με τον τρόπο που ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, με αυτόν τον τρόπο είναι κεφαλή της γυναικός. Ο Χριστός δεν διέταξε την Εκκλησία. Σταυρώθηκε για την Εκκλησία, κενώθηκε για την Εκκλησία, για να είναι καθαρή και άμωμος και να μην έχει σπήλο ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Κατά συνέπεια λοιπόν, όποιος νομίζει ότι είναι κεφαλή, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κεφαλή. Ή συγχωρέστε μου τη φράση, είναι κλούβια κεφαλή. Επίσης, η γυναίκα που φοβάται θα πρέπει να σκεφτεί τι είδους κεφαλή είναι ο άντρας της. Γιατί αν πραγματικά είναι κεφαλή ως ο Χριστός, ποια γυναίκα δεν θα ήθελε μια τέτοια κεφαλή? Ποια γυναίκα θα αντιδικούσε με μια τέτοια κεφαλή? Και δεν θα ήταν ανόητη στο τέλος?